Ο κυβερνήτη τη Φλόριντα Ροντε Σάντι απέρριψε το κατηγορητήριο του Ντόναλτ Τραμπ και ανακοίνωσε ότι η δική του πολιτεία δεν θα βοηθήσει με κανένα τρόπο στην έκδοση του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοινώνοντα εμέσω απόσχηση από το Ομοσπονδιακό Κράτο ή τουλάχιστον ότι προ δεν αναγνωρίζει την εξουσία του. Είπε μάλιστα ξεκάθαρα πως ο εισαγγελέα τη Νέα Υόρκη είναι άνθρωπο του Τζορτ Σόρο και κατευθυνόμενο από αυτόν. Με βάση τον Ομοσπονδιακό Νόμο, ο Ντεσάντη οφείλει να παραδώσει τον Ντόναλτ Τραμπ στο FBI μόλι εμφανιστεί οπουδήποτε στο έδαφο τη Φλόριντα. Αλλά ξεκαθάρισε πω δεν τον αναγνωρίζει αυτή τη στιγμή και άρα δεν αναγνωρίζει την εξουσία τη κυβέρνηση Biden ο Ντεσάντης αμέσως μετά τον Ντόναλτ Τραμπ είναι ο δυνατότερος διεκδικητής του χρήσματος των Ρεπουμπλικανών και τις προεδρικές εκλογές του 2024. Στην αρχή ο Ντεσάντης είχε ανακοινώσει ότι δεν θα εμπλακεί στο κατηγορητήριο κατά τον Ντόναλτ Τραμπ με κανένα τρόπο, αλλά καταδικάστηκε απερίφραστα από τον πρώην πρόεδρο και την πλειοψηφία των οπαδών των Ρεπουμπλικανών οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι είναι άπιστος τώρα η απόφασή του τον ευθυγραμμίζει με όλους τους ρεπουμπλικάνους που έχουν συσπηρωθεί στο πλευρό του Ντόναλτ Τραμπ. Όπως είπε ο Δεσάντη στο Twitter, η εργαλειοποίηση του νομικού συστήματος για την προώθηση μιας πολιτικής ατζέντα ανατρέπει το κράτος δικαίου. Είναι αντιαμερικανικό. Ο εισαγγελέα του Μανχάταν, που υποστηρίζεται από τον Σόρος, έχει λυγίσει την ομοθεσία για να υποβαθμίσει τα κακουργήματα και να δικαιολογήσει την εγκληματική συμπεριφορά. Ωστόσο τώρα επεκτείνει τον νόμο για να στοχεύσει έναν πολιτικό αντίπαλο και συνέχισε πως η Φλόριντα δεν θα βοηθήσει σε ένα αίτημα έκδοσης δεδομένων των αμφισβητούμενων συνθήκων που διακυβεύονται με αυτό τον υποστηριζόμενο από τον Σόρος, εισαγγελέα του Μανχάταν και την πολιτική του ατζέντα.